τον καθηγητή. Αυτό το οποίο θα συζητήσουμε εδώ είναι το νέο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που δημιουργούν τα social media. Πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς, ακόμα και αν μπαίνετε σε ενημερωτικά sites, που πρέπει να μπαίνετε για να έχουμε εμείς μεροκάματο, περισσότερες φορές μέσα στη μέρα χαζεύεται αυτό που λέμε το timeline, όπου ως έννοια και ως περιεχόμενο περικλεί πολλά περισσότερα από αυτά που λέει μέσα η λέξη. Πια η ύπαρξη πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας και της πραγματικότητας είναι συνυφασμένη με την timeline. Και στο timeline που έχει ο καθένας περνάνε τόσα πολλά γεγονότα, τόσα πολλά μηνύματα που αρχίζω πια και πιστεύω, φιλοσοφώντας, μάλλον παριστάνοντας ότι φιλοσοφώ, ότι η ζωή μας μεγαλώνει σε πλάτος, όχι σε μήκος, αρχίζει και φουσκώνει. Σαν κέικ, γιατί είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που προσπαθούν να χωρέσουν μέσα στον ίδιο χρόνο, ώστε αναγκαστικά το εύρος της ζωής μας ανοίγει. Αυτό έχει και ένα άλλο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που θέλουν να ακουστούν, να μπουν στο timeline μας, αρχίζουν και φωνάζουν πιο πολύ. Τα μηνύματα είναι πολύ πιο έντονα. Και ξεκινάω να δίνω πρώτα το λόγο στον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τη Στρατέγκο, θα αρχίσουμε από εκεί. Ξεκινώντας με μια πάρα πολύ απλή και ομοί ερώτηση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πετυχημένη παρουσία στα social media. Μισό λεπτό να το θέσω αλλιώς. Πόσοι από εσάς ακολουθείτε τον Άδωνη ή στο Facebook ή στο Twitter? Πόσοι από εσάς έχετε δει τα μηνύματα του Άδωνη στο Facebook ή στο Twitter? Μάλιστα. Ευτύχη, ο Άδωνης έχει επιτυχημένη παρουσία. Πολύ. Γεια σας. Κοίταξε, η εξαρτία των social media είναι μέρος της συνολικής εξαρτίας. Ο Άδωνης μέχρι τώρα έχει επιλέξει μια πολιτική της υπερέκθεσης. Λοιπόν, δεν είναι τύπος ο οποίος είναι φιδωλός στα λόγια, ούτε στις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ξέρω και πάρα πολλές ανέκδοτες ιστορίες, αλλά κολλιόμαι να τις αναφέρω. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που και στα social media αυτό το οποίο κάνει είναι να τραβά δημοσιότητα, να υπηρετεί τη συνολική στρατηγική την οποία έχει, δηλαδή να είναι διαρκώς στην επικαιρότητα, να το συζητάνε, να προκαλεί, να τσακώνεται, να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο, ναι, είναι πετυχημένο. Άρα δηλαδή το να φωνάζεις και να τσακώνεσαι στα social media είναι μια στρατηγική επιτυχία. Αυτό είναι η στρατηγική. Η στρατηγική του social media δεν είναι αυτόνομη, είναι μέρος της συνολικής πολιτικής στρατηγικής. Τώρα, αν με ρωτήσεις. Λοιπόν, άρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των social media, είναι ορθό διότι υπηρετεί τη γενικότερη στρατηγική του. Αν με ρωτήσεις, είναι σωστή η γενικότερη στρατηγική, δηλαδή να τσακώνεται με όλο τον κόσμο, να φωνάζει, να δημιουργεί το προφίλ το οποίο υπάρχει. Φεύγουμε από το social media, πάμε στο γενικότερο και εκεί θα σου έλεγα ότι κατά την άποψή μου όχι, δεν είναι, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο σε κάνει star σε σύντομο χρονικό διάστημα και σου δίνει ένα πικ, αλλά επειδή είμαστε σε μια εποχή που ο πολιτικός χρόνος έχει. Είναι τρομερά συμπυκνωμένος, κινείται πάρα πολύ γρήγορα, είναι και η φθορά πολύ μεγαλύτερη. Με αποτέλεσμα, σε κάνει πιο εύκολα να λώσουμε ο προϊόν. Δημήτρη, αυτό αφορά το γενικό. Δημήτρη Ρούλια, είναι εύκολο να επαναληφθεί το φαινόμενο του καμένου που κάνει ένα κόμμα από το Facebook? Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν δυνατότητες να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν. Το οποίο όμως είναι ένα θεωρητικό μηδέν, γιατί και στην περίπτωση του Καμένου, όπως και σε άλλα παραδείγματα που έχουμε δει πρόσφατα, υπήρχε ένα πολύ ισχυρό υπόβαθρο αναγνωρισιμότητας μέσα από τον παραδοσιακό κόσμο. Άρα λοιπόν, αν αυτό υπάρχει, δεν ξεκινάς φυσικά από ένα χαμηλό πύχη, ξεκινάς από πολύ ψηλά. Εναπόκειται στη χρήση που θα κάνεις των νέων μέσων για κεφαλαιοποίηση σε αυτό που έχεις ήδη δημιουργήσει μετά από πολύ περισσότερα χρόνια. Είναι, θα έλεγα, συμπληρωματικό σε αυτό που είπε ο Ευτύχης προηγουμένως, είναι μια ευρύτερη στρατηγική. Τα social media αποτελούν ένα όλο και πιο σημαντικό κομμάτι της, αλλά αν δεν υπάρχει συνολική στρατηγική και αν δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο στον παραδοσιακό, ας πούμε, κόσμο, στο παραδοσιακό επικοινωνιακό τοπίο, είναι δύσκολο από το μηδέν να δημιουργήσεις κάτι που θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Όπως είναι και το παράδειγμα του ποταμιού επίσης. Είναι μια προσπάθεια, ας πούμε, που εκφράστηκε πάρα πολύ έντονα στα social media, χαρακτηρίζεται από την παρουσία στα social media, όμως στηρίζεται σε ένα υπόβαθρο το οποίο υπάρχει σε ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο, σε ένα πρόσωπο ιδιαίτερα εκτεθειμένο. Μάλιστα. Βασίλη Δασκαλόπουλε, θέλω να πιάσεις το μικρόφωνο με τα αριστερό και να βάλεις το χέρι στην καρδιά. Θέλω να μου απαντήσεις το εξής. Θα συμβούλευες ποτέ σε ένα πελάτη σου που θέλει να κάνει μια στρατηγική στα social media να προσλάβει τρόλς?
και να κάνει τις γνωστές τρολιές είτε στους αντιπάλους είτε τις γνωστές αβάντες στον ίδιο. Εγώ είμαι της αντίληψης ότι τα τρόλια δεν αντιμετωπίζονται, ασχέτως πώς σας έχεις εσύ ή έχει ο αντιπαλός. Είμαι της αντίληψης ότι ο δικός σου πολιτικός λόγος πρέπει να είναι κυρίαρχος. Όπω σημαίνει ότι πρέπει να συνεργάζεσαι με influencers, ούτως ώστε να δημιουργήσεις τη δική σου παρουσία έντονη, πλατιά, όσο πιο μεγάλη μπορείς, στα social media. Τρόλια θα υπάρχουν πάντα. Πρόσφατα είδα τρολάρισμα σε ένα λογαριασμό του Twitter που είχε σχέση με μια εταιρεία αθλητικών ειδών για τη Βραζιλία. Υπήρξαν οι γνωστοί με τα παρατσούκλια, τα συγκεκριμένα από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, της άκρας δεξιάς, της άκρας αριστεράς, όπου μπήκαν και έκαναν τρόλ. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο μπορείς να δεις και να πεις είναι ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός για τη συγκεκριμένη δημοσίευση είχε 600 retweets έτσι, και 500 favorites. Αυτό δείχνει ότι ο δικός του πολιτικός λόγος ή ο δικός του επικοινωνιακός λόγος ήταν κυρίαρχος, γιατί είναι κάτι το οποίο το οικοδομεί σε βάθος χρόνου και είναι διαρκώς εκεί. Συνεπώς, το να έχεις τρόλους θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά αμυντικογενή στάση, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι να δημιουργείς εσύ δικούς σου αξιόπιστους συμμάχους και προφανώς followers. Μάλιστα, το θέμα του περιεχομένου. Σταύρο Δρακουλαράκο, εμείς οι δύο είμαστε οι μηντιάδες εδώ, οι πιο μηντιάδες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι επικεφαλής ενός group, το 24 group διατηρεί κάποια ενδιαφέροντα site ενημέρωσης, ειδικά το ενημερωτικό και το αθλητικό θα τα βλέπουν περισσότεροι. Πιστεύεις ότι πια, γιατί εγώ το πιστεύω, το φοβάμαι και με τρομοκρατεί, τα social media πια είναι ανταγωνιστικά των δικών μας μαγαζιών. Δηλαδή αυτό που φοβάμαι είναι ότι όταν κάποιος εμπιστεύεται την άποψη αυτό που θα ποστάρει ο φίλος του στα social media, δεν θα διαθέσει το χρόνο για να έρθει να δει εμάς. Αυτό το αντιμετωπίζετε. Με μία λέξη, ναι. Ναι, το αντιμετωπίζουμε. Αυτό που συμβαίνει, εμείς θεωρούμε το ακριβώς αντίθετο. Καταρχάς, ότι σε οποιαδήποτε νέα ενέργεια έρχεται, αν την δεις με φόβο, προφανώς θα μαζευτείς. Εμείς δεν τη βλέπουμε με φόβο, τη βλέπουμε ακριβώς αντίθετα και θεωρούμε ότι τα social media είναι, ας πούμε, μία πλατφόρμα όπου αν θέλει κάποιος να λειτουργήσει ως publishing πλατφόρμα, κανένα πρόβλημα. Αν θέλει για να κάνει τις τρολιές, με συγχωρείτε κύριε Παρδουλάκη, απλά ήθελα να πω για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ουσιαστικά ένα πολιτικό τρόλ είναι, άλλο αν υπάρχουν τα αθλητικά τρόλ ή οτιδήποτε, το οποίο είναι η στρατηγική του, έτσι. Αν θέλει λοιπόν να τη χρησιμοποιήσει, γιατί πριν είχε τα παράθυρα και πριν από τα παράθυρα είχε μια στήλη σε μια εφημερίδα ή πριν από αυτό ήταν σε μια πλατεία με μια ντουντούκα και όσοι τον ακούγανε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του εγώ ποστάρω κάτι και το βλέπουν οι φίλοι μου, νομίζω αυτό ίσχυε πάντα. Η λέξη Radio Arvilla υπήρχε πολύ πριν τα social media. Απλά τώρα με την έννοια ότι τα social media όλα αυτά τα μεγενθύνουν, είναι πολύ πιο μεγάλο το αντίκτυπο, γι' αυτό έχουν και έχουν προκύψει τόσες ενέργειες. Μάλιστα. Να γυρίσουμε λίγο στον καθηγητή. Θέλω να σας πω κάτι, ότι κατά τη γνώμη μου η έννοια της άμεσης δημοκρατίας που συζητείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια είναι κάτι το οποίο με τρομάζει πάρα πολύ, μου φαίνεται τρομακτική, γιατί η άμεση δημοκρατία δεν λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όλο αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα στο ίντερνετ, όπου αρχίζω και σκέφτομαι ότι οι μελλοντικές γενιές θα νομίζουν ότι ο όρος λαϊκισμός προέρχεται από το like που κάνουν οι άλλοι. Όλο αυτό που γίνεται τώρα στο ίντερνετ νομίζετε ότι θα φέρει κάποιες και οδυνηρές παραμορφώσεις στον κοινωνικό ιστό, δηλαδή το να ακούγονται όλοι και το να μπορούν να επιμετρηθούν όλες οι απόψεις, είναι πάντα καλό αυτό? Δεν είναι καλό, και αυτό που θα ήθελα να πω, παρόλο που ήμουν πολύ κατηγορηματικός και πολύ αυστηρός με τα παραδοσιακά μίντια, θα ήθελα τώρα να γυρίσω την επιχειρηματολογία μου, γιατί δεν μπορεί, τα παραδοσιακά μίντια έχουν πρόβλημα με την τεχνολογία και μπήκαν μέσα στο καινούργιο περιβάλλον. Δεν σημαίνει ότι είχαν πρόβλημα με το περιεχόμενο. Άρα μπαίνουν σε ένα καινούργιο περιβάλλον, αλλά ήμουν πολύ αυστηρός, γιατί δεν ακούγανε από το 2000-2004 τα μηνύματα που τους στέλναμε. Το πρόβλημα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι αυτές είναι εταιρείες. Μην ξεχνάτε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εταιρείες. Και εφόσον είναι εταιρείες, δεν μπορούν να είναι δημοκρατικές. Έχουν το δικό τους ιδιωτικό συμφέρον. Άρα αυτό που λέμε η άμεση δημοκρατία τώρα και η δημοκρατία της συλλογικής βούλησης που αναφέρω εγώ και γράφω και σε ένα δεκάτομο τόμο που θα βγάλει ο κ. Μεταξάς τώρα που μιλάω για τη δημοκρατία της συλλογικής βούλησης, χρειαζόμαστε ένα παράγοντα. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας, για να μην πάμε σε αυτό που είπατε ακριβώς, στο bullying, στο λαϊκισμό, σε όλη αυτή την παραμόρφωση που έχουμε φτάσει, είμαστε σε επικίνδυνο σημείο.
τι χρειαζόμαστε, το γενικό δημόσιο συμφέρον, δηλαδή το κοινό καλό. Πώς μπορούμε να βάλουμε αρχές, ποιες είναι αυτές οι αρχές που μπορούμε να συμφωνήσουμε, ώστε αυτές οι αρχές να μην εξυπηρετούν μόνο το ιδιωτικό συμφέρον, αλλά και το γενικό. Καλώς, το γενικό δημόσιο σημαίνει, δηλαδή το κοινό καλό. Αυτό τι θα πρέπει σε αυτή τη δημοκρατία της λογικής βούλησης που αναφέρουμε, δηλαδή την ονομάσω. Η άμεση δημοκρατία είναι ένας άλλος όρος, ο οποίος πάμε συμμετέχουμε όλοι. Συμμετέχουμε ποιοι, με ποια κριτήρια, με ποιες προϋποθέσεις, τι είναι αυτοί που συμμετέχουν και με ποια ποιοτικά κριτήρια. Συνεπώς, στη δημοκρατία της συλλογικής βούλησης που προσπαθώ να βάλω αυτή την έννοια εγώ στην Democracy of Collective Will, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς αυτή η δημοκρατία μπαίνει με αυτό το γενικό δημόσιο συμφέρον και πώς αυτό το γενικό δημόσιο συμφέρον βγαίνει μέσα από τη συνένεση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακούμε αυτή τη λέξη συνένεση για όλους μας. Πρέπει να κάνουμε συνένεση. Η συνένεση χρειάζεται αγώνα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως Think positive and act carefully. Θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, πού μπορούμε να διαφωνήσουμε και μέσα από αυτή τη διαφωνία και τη συμφωνία και με τις γνώσεις που έχουμε. Γιατί στα κοινωνικά μίντια δεν έχουν όλες τις γνώσεις που κάνουν κριτική. Απλώς για να σας πω το πρόβλημα με τα κοινωνικά μίντια που είχαμε τώρα ένα παράδειγμα. Την Παρασκευή των εκλογών, των δημοτικών εκλογών, είχαμε βάλει και εμείς στο Greek Politics Journal στα social media και ήθελα να στείλω μηνύματα για να μας γράψουν στο άρθρο κάποιοι. Ξέρετε ότι δεν λειτουργούσαν. Και στείλαμε email στο Facebook και διορθώσαν αυτό το. Δεν μπορούσαν, δηλαδή και αυτοί που είχαν τα social media, που είχαν οι περισσότεροι ευρωβουλευτές, είχαν social media. Και κοιτάξτε πόσο επικίνδυνο είναι τα social media. Εμπιστεύονται. Εγώ ήρθα σε επικοινωνία με πάρα πολλούς συμβούλους επικοινωνίας. Ορισμένοι από αυτούς, εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα χρειάζεται ατομική. Έχουν την εκπαίδευση να ανταποκριθούν σε αυτό το βαρύ καθήκον που λέγεται social media. Πώς θα απαντήσουν, τι θα πούνε, πότε θα απαντήσουν, όπως να και να μην κάνουν λογισμό. Να μας το πούνε. Να μας το πούνε. Ευτυχή, κυρίως σε σένα. Οι πολιτικές καμπάνιες στα social media βοηθούν την αλήθεια ή την υπονομεύουν? Δηλαδή, λες πιο εύκολα ψέματα ή πιο δύσκολα? Όχι, λες πιο δύσκολα, διότι ο χρόνος αποδόμησης και κατά εξευτελισμού στα social media είναι πολύ ραγδαίος. Επίσης, δεν έχεις το στιγμιαίο λάθος που έλεγε κάποτε η σύζυγος ενός δημοφιλούς τραγουδιστή. Στα social media δεν υπάρχει στιγμιαίο λάθος, διότι υπάρχει το print screen. Θα συμβούλευες ποτέ ένα πελάτη σου να μην βγει στα social media? Βεβαίως. Εάν δεν είναι χρήστης συστηματικός στα social media, είναι προτιμότερο να τα αποφύγει, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει λάθος. Και το κόστος του λάθους είναι πολύ μεγαλύτερο λόγω της φύσης του μέσου. Δεν υπάρχει στιγμίο λάθος. Σε παίρνουν, όπως έλεγε ο Ζήκο στην ταινία της Κακομοίρας, θα σε παραλάβουν τα πιτσιρίκια και θα πέσει το γιαούρτι σύννεφο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γίνεται και στα social media. Επίσης, δεν έχει και νόημα να του πεις να κάνει κάτι προεκλογικά. Άρα δεν είναι για όλους τα social media. Μια εταιρεία, ας πούμε, άντε να το πω, η Ελληνικός Χρυσός, για παράδειγμα, Σκουριές Χαλκιδική, δεν θα βγει στα social media. Δεν θα βγει χωρίς σύμβουλο σε καμία περίπτωση. Δεν θα βγει χωρίς ειδικό κάποιον με προσεκτικό χειρισμό. Αλλά ούτως ή άλλως social media έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Οι χρήστες τους, για να σε αποδεχθούν ως συνομιλητή, θέλουν μια διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που χτίζεται σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ο βουλευτής Κορδοτούμπας, ο οποίος θα πάει να κάνει παραμονή των εκλογών, επειδή του είπε ο σύμβουλός του, κάνει και μια σελίδα στο Facebook, θα έχει μηδαμινά ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Διότι για να αποκτήσεις κύρος, αναγνωρισιμότητα, ανθρώπους με τους οποίους θα συνομιλήσεις, αυτό χτίζεται γύρω από τη διαδραστικότητα. Η διαδραστικότητα θέλει χρόνο. Πρέπει να απαντάς, πρέπει να μιλάς. Έναν πολιτικό που δεν είναι πελάτη σου και δεν είναι και Ομπάμα, που να σου αρέσει η καμπάνια του στα social media? Δεν είμαι έτοιμος τώρα. Καλά, ναι, ναι. Δεν πάει το μυαλό μου σε κάποιον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τώρα να πάω στο Δημήτρη. Τι μετράς, πάλι στον Καμένο? Θα σου έλεγα τον Καμένο, έτσι. Ναι. Αυτό λέω, ότι μετράς την αισθητική ή την αποτελεσματικότητα? Προφανώς είναι αποτελεσματικότητα. Ειδικά άμα είσαι μάχημος σύμβουλος και μιλάς για πολιτικό, θα μιλάτε και την ίδια. Άρα, αν μιλάμε αποτελεσματικότητα, τότε το ίδιο θα πρέπει να αποδώσουμε και στη Χρυσή Αυγή. Ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική ως πολιτική προσέγγιση. Προφανώς είναι. Αυτό είναι δυσάρεστο βεβαίως και πρέπει να δεις και τους λόγους για τους οποίους είναι αποτελεσματική. Αυτό είναι το μείζον. Αλλά να ξορκίσεις το γεγονός κάνοντας το παραβλέποντάς το, αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Δημήτρη, εσύ νομίζεις ότι η πολιτική ζωή
βελτιώνεται μέσα από τη συζήτηση με τα social media ή περισσότερο δηλητηριάζεται. Εγώ καμιά φορά πιστεύω ότι συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή, τα social media έχουν την ιδιότητα να υψώνουν τη βλακεία στην ιωστή καμιά φορά ή τη φούμα ή το ράδιο αρβίλα, έτσι είναι. Τίνω να συμφωνήσω μαζί σου ότι ισχύουν και τα δύο και επειδή μίλησες πριν για άμεση δημοκρατία, τα φαινόμενα της άμεσης δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα η δημαγωγία, ευνοούνται εξίσου στα social media. Είναι προνομιακό πεδίο και για φανατικούς και για ζηλωτές και για στημένους και για πληρωμένους στρατούς οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένες αποστολές. Όλα αυτά υπάρχουν στα social media. Υπάρχουν στην Ελλάδα πληρωμένοι στρατοί. Ωραία, να το κάνουμε τηλεοπτικό πάνελ τώρα. Ποιος εννοείται, κύριε. Πληρωμένοι, βάλτε το σε μερικά εισαγωγικά. Βάλτε το σε μερικά εισαγωγικά με την έννοια ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και το κάνουν και Ταλιμπάν. Και γιατί φανατικοί. Να το κρύψω με ένα άλλο στιγμό, ναι. Λέει. Ναι, υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, στα social media εγώ πιστεύω ότι μεγεθύνονται πάρα πολλά από τα φαινόμενα του πραγματικού, του προηγούμενου κόσμου. Και τα καλά, γιατί δεν μπορεί κανένας να υποβαθμίσει και από εκεί ξεκινάμε. Ότι η δυνατότητα έκφρασης, το βήμα έκφρασης που δίνεται είναι πρωτοφανές στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Απ' την άλλη, και μερικές πολύ αρνητικές διαστάσεις της κοινής της έκφρασης ανάμειξης τα κοινά, επίσης μεγεθύνονται. Βασίλη Δασκαλόπουλε, θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Οι πελάτες που έχετε, οι πολιτικοί, κατά πόσο έχουν αντίληψη της αλλαγής που υφίστανται οι καιροί, δηλαδή κατά πόσο πια οι πολιτικοί σου λένε θέλω social media, σου λένε έλα ρε αδελφέ τώρα στο καφενείο είναι η δουλειά και σε κανένα ρουσφέτη και να πάμε και σε καμιά λαϊκή. Το δεύτερο μέρος του σχολείου σου δεν αναιρεί το πρώτο. Τι θέλω να πω με αυτόν, ότι μου έχει κάνει εντύπωση ότι η δεκαετία του 90, από τότε που το ήρθε το διαδίκτυο στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που ήθελαν να κάνουν όλοι οι πολιτικοί, ασχέτως αν ήξεραν πώς θα το χειριστούν, με ποιο τρόπο θα γράψουν, τι θα κάνουν, να έχουν φωτογραφία και ένα δελτίο τύπου στη σελίδα τους στο διαδίκτυο. Υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτό, υπάρχει σαν τάση, προφανώς είναι πάρα πολλοί που δεν ξέρουν, δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Άκουσα σε ένα προηγούμενο πάλι ότι πάντα υπάρχει κάποιος κύριος σε ένα γραφείο μιας εταιρείας μικρής ή στο γραφείο ενός βουλευτού, όπου τα ξέρει τα πάντα για το διαδίκτυο, οπότε αναλαμβάνει να ασχοληθεί ο ίδιος. Συνήθως είναι ανιψιά. Ανιψιά, ανιψιός. Πραγματική αληθινή δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Άρα η πολιτική μας, οφείλω να πω ότι σε γενικές γραμμές, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αξιοποιούν με το δικό τους τρόπο και όχι πάντα σωστά όλες τις καινούργιες τεχνολογίες. Θα ήθελα να διαφοροποιηθώ λίγο από τους συναδέλφους ό,τι αφορά το κομμάτι των social media και της παρουσίας μας και ειδικότερα από το αν πρέπει να υπάρχει η TVX Gold ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Και το TVX Gold είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, έτσι, με τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουμε στο διαδίκτυο ασχέτως προβλήματος ή όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσεις την δική σου πολιτική προσέγγιση, τη δική σου αλήθεια, και σε αυτό που συμφωνώ πάρα πολύ με τους πλουραλίστες, όπου όταν λέμε αλήθεια εννοούμε αλήθεια και με επιχειρηματολογία να επιχειρείς να υπάρχεις μέσα εκεί, διαρκώς. Και όχι με μηνύματα, αλλά με content, με περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι αυτό που κάνει διαφορά και άμεσα, αλλά και σε βάθος χρόνου. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Για να επικοινωνήσεις πια καλύτερα με το πολιτικό σου ακροατήριο, υποχρεώνεσαι να είσαι πιο σύντομος, να είσαι και πιο έντονος. Άρα, πάρα πολλές φορές η μοναδική υποχρεωτική καταφυγή είναι η συνθεματολογία, δηλαδή να βγαίνεις και να φωνάζεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάνεις σου ξέρω, Άδωνης. Είπες πολύ σωστά ένα συγκεκριμένο πράγμα. Μερικές φορές ο Άδωνης δεν είναι μόνο Twitter. Είναι μια συνολική παρουσία η οποία εμπλουτίζεται από το κομμάτι που λέγεται τηλεόραση και δίνει τη δική του αφήγηση από το Facebook, από τη σελίδα του στο διαδίκτυο. Άρα το Twitter είναι ένα εργαλείο το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, συμπληρώνει ή συμπυκνώνει σε επίπεδο μηνύματος το περιεχόμενό του. Γι' αυτό και ενδεχομένως θεωρείται ότι είναι επιτυχημένος. Μισό λεπτό να δούμε πόσο επιτυχημένοι είστε εσείς. Πάλι ρωτάω την αίθουσα. Πόσοι από εσάς ακολουθείτε κάποιον πολιτικό στα κοινωνικά δίκτυα? 2-4-5 άτομα. Σε λάθος κοινό μιλάμε. Μιλάμε σε κοινό που έχει απομυθοποιήσει τα πράγματα. Πόσοι από εσάς έχετε χρησιμοποιήσει αυτά που ακούτε στα πολιτικά δίκτυα για να διαμορφώσετε τελική απόφαση ψήφου, δηλαδή πόσο σας έχει επηρεάσει? Είναι λάθος ερώτηση. Κάντε ένα σωστά, έλα.
Η σωστή ερώτηση. Απαγορεύεται στις δημοσκοπήσεις να βάζεις μέσα τη λέξη αν σε επηρεάζει. Διότι όλοι απαντάνε στερεοτυπικά, όχι, δεν με επηρεάζει. Ωραία, κάνε μια σωστή ερώτηση. Ούτε λαμβάνουν υπόψη τους. Πώς παρακολουθούν αυτό. Από τη στιγμή που παρακολουθούν, εκ των πραγμάτων τους επηρεάζει. Κάτσε να παρεύει ο καθηγητής. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι από την εμπειρία μας, γιατί έχουμε κάνει πολλές έρευνες που δεν έχουν δημοσιευτεί. Από το 2000 μέχρι σήμερα, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έχουμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο στο εκλογεσonline.com και είχαμε πολλές απαντήσεις. Απλώς δεν έχουμε δημοσιευτεί και δεν δημοσιεύουμε, γιατί είναι ερευνητική η προσπάθειά μας. Θα δημοσιευτεί σε λίγο κάποιο βιβλίο πάνω σε αυτό. Και ρωτήσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που είπατε, ότι στο διαδίκτυο, αν πρέπει να υπάρχουν οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί πρέπει να υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά πού πρέπει να υπάρχουν. Θα πρέπει να είναι μέσα από αξιόπιστα site ή μέσα από αξιόπιστες πηγές. Γίνονται μέσα. Και αυτό που παρατηρήσαμε κιόλας είναι ότι οι πολλοί επικοινωνιακοί σύμβουλοι είναι ανιψιές ή κάποια πελατειακά. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Ανιψιά είναι επάγγελμα πια. Από το 2000 μέχρι σήμερα έχω μιλήσει με πάρα πολλούς συμβούλους και άμεσα να σας πω την εμπειρία μου. Αυτό νομίζω αξίζει να σας το πω, γιατί είναι μια εμπειρία που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Όταν παίρνω τηλέφωνο σε κάποιο πολιτικό να μου στείλει ένα άρθρο, παραδείγματος χάρη στο Greek Politics Journal, μου λένε τι είναι αυτό το Greek Politics Journal. Τους λέω εντάξει, μπείτε στο Google, γράψτε Greek Elections και να δείτε που βγαίνει. Όταν βγαίνει στο Google, το Greek, γράφει Greek Elections και βγαίνει τρίτο ή πρώτο, έβγαινε. Α, μπαίνουν μέσα, μετά λέει τι να γράψουμε. Λέω στείλτε κάτι, το θέμα, τους βάζουμε ένα θέμα και λέω στείλτε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κάποιοι, ξέρετε τι μου στέλνουν, τα προγράμματά τους. Είχα γύρω στα 800 με 700 800 απαντήσεις που δεν τις βάλαμε στο Greek Politics, γιατί έχουμε, και αυτό κρατάμε και την ποιότητα και αυτή είναι η διαφορά, που μας στέλνανε πράγματα τα οποία δεν δίνει καμία σχέση. Και πολλές φορές μας στέλνουν και άρθρα τα οποία εμείς τα τσεκάρουμε και όταν είναι υβριστικά ή οτιδήποτε άλλα προσπαθούμε να τους πούμε να τα διαμορφώσουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις και πολλοί από αυτούς τους πολιτικούς που το κάνανε είχαν και απήχηση και πήγαν και πολύ καλά σε πολλά. Είναι και θέμα ακροατηρίων. Αυτό θα μας το πει ο Σταύρος. Σταύρο, βλέποντας το, επειδή συζητάμε τόση ώρα για το πολιτικό περιεχόμενο και τα πολιτικά μηνύματα στο δίκτυο, νομίζω ότι περισσότεροι από το ακροατήριό μας εντάξει, δεν έχουν την αντίληψη προτιμήσεων κοινού που έχουμε εμείς, αλλά θα ήθελα να το πούμε και κάπως ομά. Από αυτά που βλέπεις εσύ, οι άνθρωποι τι προτιμούν να διαβάζουν, πολιτική, μπάλα ή σεξ, ας πούμε. Δηλαδή, κατά πόσο το πολιτικό περιεχόμενο είναι πια ελκυστικό. Ναι, ξέρεις, το έβαλα, ναι. Η σωστή ερώτηση ήταν τι προτιμούν να κάνουν. Ναι. Θα είχα εύκολες απαντήσεις. Ή τι μπορούν να κάνουν. Όχι, σίγουρα το κάθε ένα είναι διαφορετικά ελκυστικό και ελκυστικό με τον δικό του τρόπο. Κανείς δεν ακολουθεί, εκτός αν είναι επαγγελματίας ή μαζοχιστής, 100 Έλληνες πολιτικούς, διότι θα πρέπει να το αρέσει να βασανίζεται. Οι περισσότεροι έχουν ξύλινο λόγο, τον οποίο έχουν μεταφέρει και στα social media. Τα social media σημαίνει αλληλεπίδραση, που σημαίνει ότι αν μου λένε κάτι, απαντάω. Και ουσιαστικά γι' αυτό και ο Άδωνης είναι τόσο επιτυχημένος, γι' αυτό και ο Πάνος Καμένος είναι τόσο επιτυχημένος, διότι ως τρολ δεν φοβούνται τη σύγκρουση και άρα απαντάνε. Όλοι οι άλλοι απλά δημοσιεύουν. Ήθελα να πω, όσο το σκεφτόμουν, ποιος Έλληνας πολιτικός έχει σχετικά καλή παρουσία στα social media, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και παλιός. Δεν θα τον ακούσετε στην πρώτη γραμμή, αλλά αυτό είναι τιμητικό με την έννοια ότι στην πρώτη γραμμή συνήθως είναι οι φωνακλάδες. Ο κόσμος σίγουρα δεν τρελαίνεται λοιπόν να διαβάζει για πολιτικούς. Αυτό όμως ταυτόχρονα είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για νέους που είδαμε και σε αυτές τις εκλογές δημοτικές, πόσο πολλοί νέοι δημοτικοί σύμβουλοι υποψήφοι κατέβηκαν στις εκλογές. Άρα σημαίνει ότι είναι και μια ευκαιρία όλος αυτός ο κόσμος που δεν του αρέσει τους χι πολιτικούς, οι οποίοι έχουν όλη τη μούχλα και την αραχνιά που έχουν λόγω του offline κόσμο, να έρθουν να μπουν και να κάνουν δικό τους κόσμο και να μην αφήνουν χώρο στον Άδωνη και στον Καμένο. Λοιπόν, θα πάμε από δύο γύρες στα γρήγορα με μια ερώτηση. Την ίδια σε όλους. Στα τρόλς απαντάμε. Όχι. Όχι, περίμενα. Ακόμα και αν σπηλώνουν την υπόλοιψή μας ή λοιπόν, μας διασύρουν. Αυτό ακριβώς τώρα. Δεν είναι εύκολο να πεις ναι ή όχι. Λοιπόν, ο γενικός κανόνας είναι το don't feed the trolls.
Αυτό ισχύει και προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει που ισχύει. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος πει μια συκοφαντία, κάτι το οποίο είναι αναπάντητο, κάτι το οποίο δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο, διότι μπορεί να αναπαραχθεί, εκεί θα πρέπει να απαντάς. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα σταμπαρισμένα τρόλ τα οποία μπαίνουν για να κάνουν ζημιά, θεωρώ ότι η καλύτερη δουλειά ενός πολιτικού είναι να τους τραβήξεις κατευθείαν ένα ξεγυρισμένο μπλοκ και να μην μπαίνεις σε διαδικασία τριβής μαζί τους. Δημήτρη, θα συμβούλευες ένα πελάτη σου να καταφύγει στην αστυνομία στο ηλεκτρονικό έγκλημα για να φημώσει κάποιο τρόλ? Σε κάποια ακραία περίπτωση που το δικαιολογεί, ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι. Εξάλλου, όπως είπε και ευτύχης, όλα τα τρόλ δεν είναι ίδια. Δεν συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε όλα. Γιατί οι διαφορές υπάρχουν, οι διακριτές, η διαβάθμιση της τρολιάς, για να το πω έτσι, είναι μεγάλη. Άρα σε κάποια απαντάμε, σε κάποια κάνουμε μπαν, σε κάποια πολύ λίγα, ελπίζω, πάμε και στην αστυνομία, γιατί όχι. Βασίλη, σε ένα μια δύσκολη ερώτηση. Πόσο πάει μια καλή καμπάνια τώρα μεταξύ μας εδώ? Πόσο πάει μια καλή καμπάνια στα social media? Είναι δηλαδή πολύ δύσκολη ερώτηση, θα τόσο στον ναι, ευτύχη. Ναι, θέλω εγώ τώρα να... Περίμενε, θα σου πω, θα σου πω. Θέλω να κατέβω, ας πούμε, Αλφα Θεσσαλονίκης. Θέλω να μιλήσω στο κοινό του ΠΑΟΚ, αυτό άστο το έχω, αλλά θα αποκρούσω, θέλω να αποκρούσω κάποιες άλλες επιθέσεις. Τέλος πάντων, πόσο θα μου κοστίσει? Άρα μια καλή καμπάνια... θέλεις ουσιαστικά μια καλή καμπάνια διαχείρισης το σελίδας, καμπάνια θέλω social media, θέλω αυτό Facebook, για δύο μήνες. Θέλω Facebook, Twitter και θέλω μια καλή ιστοσελίδα με περιεχόμενο που δεν θα το γράφω εγώ, αλλά θα το γράφετε εσείς. Πόσο θα μου χρεώσετε? Επειδή είσαι και φίλος, για δύο μήνες από 5 έως 12.000 ανάλογα την περιοχή. Τι επειδή είσαι καλός φίλος, τίποτα άλλο. Άρα η Θήτα Αθηνών είναι 12.000. Θα μπορούσε να είναι, ναι, τόσο. Εξαρτάται από την αναγνωρισιμότητά σου. Εξαρτάται από τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, αν είσαι εντελώς άγνωστος, θα χρειαστεί να πληρώσεις κάτι παραπάνω. Γιατί θα πληρώσεις και Google Ads, θα κάνεις διάφορα πράγματα. Όχι, γιατί αν είναι 12.000, μπορεί να με συμφέρει να βγάλω αυτοκίνητο με τηλεβό από πάνω και να. Μπα. Είναι δεν σίγουρα φθηνότερο. Δεν προλαβαίνεις για τη Β' Αθήνας. Είναι σίγουρα. Να πάω στο Σταύρο, είναι ακριβή διαφήμιση. Στο διαδίκτυο. Ναι, αυτά που χρεώνετε εσείς. Είναι ακριβή. Να κάνετε καμία ερώτηση, ναι. Επίσης, να σου πω ότι όποιος θέλει να διαφημιστεί μετά θα είναι διαθέσιμος για να κάνετε τετατάκι. Θα το πω αλλιώς. Οι πολιτικοί είναι πληρώνουν αξιόπιστα? Ποτέ. Πολιτική και αξιοπιστία, δεν ξέρω αν έχει εφευρεθεί. Η διαφήμιση παντού και σε όλους τους χώρους δεν έχει σημασία, είναι ακριβή. Το θέμα είναι τι θέλεις εσύ να πετύχεις και πόσα είσαι διατεθειμένος να δώσεις. Αν δώσεις 5.000, θα σου βάλουν ένα φορτηγάκι με ένα τηλεβό. Αν δώσεις 20.000, θα σου βάλουν κάτι πιο εκλεπτισμένο. Επίσης, το αν είναι ακριβή έχει σχέση και με το τι χρονικό περιθώριο υπάρχει. Έτσι, πολύ διαφορετικοί οι 2 μήνες, πολύ διαφορετικοί οι 12 μήνες. Μάλιστα. Σε σύγκριση με τον offline κόσμο, θα έλεγα ότι όμως είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Λοιπόν, έχουμε από ένα λεπτό ο καθένας. Ένα λεπτό ο καθένας. Αν ο Βασίλης βρει πολιτικό ο οποίος θα δώσει μόνο για τα social media 12.000 ευρώ. Προ. Αυτό λέω και εγώ. Να τον κλωνοποιήσουμε. Να μην χάσουμε τέτοιο τηλεπούλιο. Να τον ψηφίσουμε πρώτα-πρώτα. Γι' αυτό δεν παίρνω ποτέ υποψήφιους βουλευτές, γιατί ξέρω ότι θα σβέρω πουθενά. Λοιπόν. Ένας τελευταίος γύρος, ένα λεπτό, το λέω σε εσένα καθηγητή πρώτα γιατί είσαι επιρρεπής. Λοιπόν, ένα λεπτό αληθινό. Καθηγητής τελευταίο. Είμαι. Ναι, αν λοιπόν. Δεν ήμουν επιρρεπής, θα ήμουν λοιπόν. Καθηγητής. Τελευταία τοποθέτηση, αν έχουμε να πούμε κάτι. Μία τοποθέτηση. Αυτό που θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε αξιόπιστους τρόπους προβολής όλων των πολιτικών. Και αυτοί οι αξιόπιστοι τρόποι προβολής δεν είναι μόνο. Τα social media είναι υποστηρικτικά. Δεν είναι τρόπος προβολής, είναι μια υποστήριξη. Ο τρόπος προβολής είναι η κόμβη για τις εκλογές ή για τις δικές τους για τη δικιά τους προβολή ή είναι οι δικές τους ιστοσελίδες. Και θα πω και κάτι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε την καλύτερη ιστοσελίδα από όλους. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που θέλαμε να κάνουμε με τις καρτέλες. Τα είχε όλα ο κύριος Μητσοτάκης. Και να σου πω κάτι, όταν είπαμε στους υποψήφιους να φτιάχνουν καρτέλες, γιατί τις έχουμε τις καρτέλες, εμείς δεν χρεώνουμε τίποτα. Όποιος θέλει να κάνει καρτέλα στο εκλογές online, δεν χρεώνουμε τίποτα. Χωρίς διαφήμιση, χωρίς τίποτα. Το εκλογές online είναι μια ερευνητική προσπάθεια, χωρίς χρήματα, από το 2000 μέχρι σήμερα. Απλώς προσπαθούμε να φέρουμε το διαδίκτυο στους πολιτικούς. Και αυτό συνέβη.
Γι' αυτό, αυτό που θα ψήφιζα εγώ στις τελευταίες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει την καλύτερη παρουσία πάνω στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Ευτύχη. Τελευταία γύρα. Ναι. Πώς, να δούμε λίγο πώς επηρεάζει το ίντερνετ, να κάνουμε λίγο ησυχία γιατί θα το τραβήξουμε παραπάνω. Μιλώντας για το διαδίκτυο, μιλάμε για κλασική περίπτωση τεχνολογικού δετερμινισμού, δηλαδή της έννοιας εκείνη η οποία ουσιαστικά η τεχνολογία προηγείται των κοινωνικών γεγονότων και τα διαμορφώνει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα έγινε και στην πολιτική. Η εξέλιξη της τεχνολογίας διαμόρφωσε την ίδια τη δομή των πολιτικών εκστρατειών. Η μεγάλη αλλαγή που έχουμε είναι ότι έχουμε μία αντιστροφή του παραδοσιακού μοντέλου των πολιτικών εκστρατειών. Μέχρι τώρα είχαμε τον μπομπό και τα μέσα διάχυσης. Δηλαδή ήταν σαφές ποιος μιλάει και το ποιος ακούει. Η μεγάλη αλλαγή που υπάρχει πλέον στις πολιτικές εκστρατείες είναι ότι έχουμε αντιστροφή αυτής της πυραμίδας. Δηλαδή η στρατηγική, τα επιχειρήματα, η συμμετοχή, ο στρατός ο οποίος δίνει τη μάχη είναι πολύ πιο παρεμβατικός μέσα στην ουσία της κάθε εκστρατείας. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της αλλαγής ήταν η τελευταία εκλογή του Ομπάμα στη ΣΥΠΑ, όπου ήταν μια καμπάνια πραγματικά η οποία θα είναι φαινόμενο, θα τη μελετάμε πάρα πολλά χρόνια, η οποία όχι τόσο σε σχέση με τα μηνύματά της, τα οποία δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, υπάρχουν καμπάνιες πολύ, πολύ πιο καλές στρατηγικές, αλλά όσον αφορά τη δομή, τον κατακαιρματισμό του ακροατηρίου την και τη δυνατότητα που έδωσε που τον ανάλυση των δημογραφικών και κυρίως αυτό το οποίο έκανε. Τι είπε, δηλαδή, είπε ότι οι 7 ομάδες από τις οποίες εγώ προσδοκώ να πάρω ψήφους, δεν θα τους πω εγώ τι πρέπει να πούν για μένα, θα πούν αυτοί στα δικά τους κοινά τι πρέπει να πούν για μένα. Γιατί ας με, οι γκέι ή οι λατίνοι ή οι συνταξιούχοι γνωρίζουν καλύτερα γιατί με ψηφίζουν από ότι γνωρίζουν το δικό μου επιτελείο. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή η οποία υπάρχει στα social media, ότι μπαίνουμε πλέον σε πολύ πιο διαδραστικές καμπάνιες, μπαίνουμε σε μια διαρκή αμφισβήτηση του εξ καθέντρα και σε πολύ πιο διαδραστικές και παρεμβατικές πολιτικές διαδικασίες. Και αυτό, όσους κλειδανισμούς και αν φέρει σε πρώτη φάση, όσο και αν αμφισβητήσει τον εγωισμό όσων θεωρούν αυτό αυθεντίες, μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι είναι θετικό παρά τους όποιους κινδύνους έχει. Ωραία, Δημήτρη. 2-3 πράγματα. 1. Δεν υπάρχει πολιτική επικοινωνία χωρίς social media σήμερα. Είναι αδιανόητο να δραστηριοποιηθεί κάποιος με φιλοδοξίες, είτε σε κομματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς σοβαρή παρουσία. 2. Οι ισχυροί αργά ή γρήγορα θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, ούτως ή άλλως, όσο περισσότερους πόρους έχεις, και όταν λέω πόρους δεν εννοώ μόνο χρηματικούς, εννοώ και ανθρώπινους πόρους, τόσο πιο ολοκληρωμένη είναι η παρουσία σου, τόσο πιο συνεπής, τόσο πιο ταχεία είναι η αντίδρασή σου, τόσο πιο ακριβής είναι η παρουσία σου. Επίσης, οι πολιτικοί δεν πρέπει να πέφτουν στην παγίδα να υποδίονται κάτι άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα στα social media. Είναι ένα συνηθισμένο θέμα που συναντάμε. Υποκρίνομαι, παρουσιάζομαι στα social media σαν κάτι στο οποίο δεν μπορώ να ανταποκριθώ με τίποτα στον πραγματικό κόσμο. Αυτό αργά ή γρήγορα αποκαλύπτεται και είναι εις βάρος μου. Μια τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω. Στην πολιτική επικοινωνία αναδεικνύονται πολύ περισσότερο και όλες τις κακές πρακτικές και του διαδικτύου και των social media. Ως κοινωνία, ένα τρόπο άμυνας έχουμε. Η εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κοινωνίας σήμερα. Το φίλτρο χρειάζεται για να μπορείς να αντισταθείς σε αυτή την υπερπροσφορά, σε αυτόν τον πληθωρισμό πληροφορίας. Και ποιος άλλος τρόπος από την εκπαίδευση για να δημιουργηθεί αυτό το φίλτρο. Βασίλης Δασκαλόπουλος. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δημήτρη ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση, παύλα, παιδεία για αυτό που λέγεται διαχείριση των κοινωνικών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που πρέπει όλοι να θυμόμαστε, αυτό που πρέπει όλοι να υπογραμμίσουμε είναι το εξής, ότι τα social media είναι ουσιαστικά οχήματα. Είναι μικροκοινωνίες, είναι μικροκοινότητες, είναι εργαλεία τα οποία πρέπει πολύ πολύ προσεκτικά να διαχειριζόμαστε, να είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι στα ερεθίσματα τα οποία έχουν, να παρατηρούμε, να αναλύουμε και να επιχειρούμε να είμαστε όσο περισσότερο αποτελεσματικοί γίνεται για να περάσουμε τη δική μας ατζέντα. Θεωρώ ότι εάν δεν διαχειριστείς σωστά το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα, υπάρχει πιθανότητα να εξαφανιστείς από προσώπου γης, να υποστείς ανήκες στο βλάβι, είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι οποιοδήποτε εμπορικό μπραντ. Άρα λοιπόν, μακριά από τις μαύρες τρύπες, μακριά από τα τρόλς και
όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, think, αλλά συμπληρώνω, enact positive. Η δική μας η αλήθεια είναι αυτή που πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο περιεχομένου που θα στηρίζεται από μηνύματα και όχι μηνύματα που ενδεχομένως μπορεί ενίοτε να έχουν περιεχόμενο. Σταύρο, έχεις κάτι τελευταίο? Όχι κάτι ιδιαίτερο. Να πω ότι οι πολιτικοί παλιά λέγανε ότι αν δεν πας από πόρτα σε πόρτα και αν δεν λιώσεις τις όλες των παπουτσιών σου, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχεις ως πολιτικός, ό,τι και αν σημαίνει η λέξη επιτυχία. Αντίστοιχα, ισχύει για τα social media. Αν δεν επενδύσεις χρόνο, αν δεν ακούσεις, αν δεν κάνεις διάλογο και αν δεν σεβαστείς, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις το σεβασμό και την προσοχή των άλλων, άρα ποτέ δεν πρόκειται να έχεις επιτυχία. Μόνο αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω όλους. Εγώ για να το κλείσω, θα έλεγα από τη δικιά μου οπτική για όλο αυτό το περιβάλλον, το social media, ότι το σύντομο και το κοφτό είναι αυτό τελικά που θα ορίζει τον κώδικα της επικοινωνίας. Επειδή ακούμε πάρα πολλά πράγματα, αναγκαστικά αυτά πρέπει να λέγονται με πολύ σύντομο και πυκνό τρόπο. Αυτό υπό συνθήκες θα μπορούσε να ευνοήσει και την ποίηση που λέει ο λόγος, αλλά επειδή με την ποίηση δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε όλοι, ευνοεί περισσότερο τα συνθήματα. Μαθαίνουμε περισσότερα και το κόστος είναι ότι έχουμε λιγότερη έμπνευση. Έτσι κάποια στιγμή θα ακούσουμε ότι τους πήραν την Ελένη, πήγαν στην Τρία, φτιάξαν ένα άλογο, πήραν την πόλη και θα είναι η Ιλιάδα σε ένα SMS. Το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω, φέρει να θα είναι... Έτσι είναι η καιρή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.